Σκηνικό Αγρίας Δύσης με τους αστυνομικούς να πυροβολούν στον αέρα για εκφοβισμό και σκάγια να πέφτουν δίπλα τους αποκαλύπτει η δικογραφία για τη συμπλοκή στο Χάρακα. Ο 46χρονος καταζητούμενος εμφανίστηκε τελικά σήμερα και παραδόθηκε στις αρχές. Μαζί με τα αδέλφια του κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Οι κατηγορούμενοι ωστόσο ισχυρίζονται ότι δεν κινδύνευσε κανείς από τους πυροβολισμούς και μάλιστα κάνουν μήνυση στον 74χρονο για ψευδή καταμήνυση. Πρόκειται καθαρά για ένα υπερδιωγγωμένο γεγονός λόγω της περιόριωσης κατάστασης. Θεωρώ ότι πράγματι δεν θα ελάμβανε αυτές τις διαστάσεις, αν θέλετε, σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Όμως η δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα φέρνει στο προσκήνιο σοκαριστικές περιγραφές από τους αστυνομικούς. Το αρχικό επεισόδιο με τον 74χρονο κτηνοτρόφο, το φίλο του και ένα ανήλικο παιδί να βρίσκονται εν μέσω καταιγισμού πυροβολισμών εκτυλίχθηκε στις 9 παρα 20 το βράδυ της Δευτέρας στην κορφή του Στρατηγού πάνω από το Χάρακα. Όπως κατέθεσε ο κτηνοτρόφος που είχε διαπληκτιστεί τα προηγούμενα 24 ώρα μαζί τους, άνοιξαν πύρα εναντίον του με καραμπίνα, πολεμικό όπλο και πιστόλι από απόσταση 80 μέτρων. Ο ίδιος μάλιστα κάνει λόγο για τουλάχιστον 27 πυροβολισμούς. Είναι αναγκαίο να αναφέρω ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία στοιχειοθετούν την κύρια, αν θέλετε, πράξη της ποινικής δίωξης, την απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Θα προσκομιστούν τα στοιχεία, έχει εμφανιστεί και ο τρίτος και θα απολογηθούμε στον χρόνο που μας έχουν ορίσει οι ανακριτικές αρχές. Ολόκληρη η περιοχή αποκλείστηκε σε χρόνο μηδέν από την αστυνομία, καθώς τη Μεσαρά περιπολούσαν ήδη κλιμάκια των ειδικών δυνάμεων στο πλαίσιο μέτρων που είχαν αποφασιστεί το προηγούμενο Σάββατο. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, εκτός από το γεγονός ότι οι αστυνομικοί άκουγαν από μακριά τους πυροβολισμούς, φτάνοντας στο σημείο και αφού είχαν πλησιάσει τον 74χρονο και τον αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκε ένας ακόμη πυροβολισμός από τη μάντρα των κατηγορουμένων. Τα σκάγια έπεσαν από ψηλά στο έδαφος σε απόσταση αναπνοής από τους αστυνομικούς και τους παθόντες. Όλοι έπεσαν στο έδαφος και ένας από τους αστυνομικούς, καλυμμένος πίσω από τα περιπολικά, έριξε δύο προειδοποιητικές βολές στον αέρα για εκφοβισμό. Ακολούθησε όμως και άλλος πυροβολισμός από την ίδια κατεύθυνση. Έτερος αστυνομικός πυροβόλησε εκ νέου μία φορά στον αέρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Μέσω της συνηγόρου τους, ωστόσο, οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σχέση με τους πυροβολισμούς, ενώ ο τρίτος φέρεται να υποστηρίζει ότι πυροβολούσε στον αέρα και κανείς δεν κινδύνευσε. Η θέση των δύο αδελφών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ευθύς εξ αρχής, ήταν και κατέθεσαν ότι δεν ήταν καν στον τόπο του συμβάντος, δεν είχαν καν κάποια σχέση ούτε εμπλοκή με το περιστατικό. Μάλιστα, για το λόγο αυτό και σήμερα καταθέσαμε μήνυση εναντίον του μηνυτή για ψευδή καταμήνυση, για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης. Ο 45χρονος και ο 43χρονος συνελήφθησαν λίγα λεπτά αργότερα ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Εκτός από το κυνηγετικό όπλο και τα φυσίγγια, οι αστυνομικοί της σήμανσης εντόπισαν και περισυνέλεξαν δίπλα στο αυτοκίνητο ενός εκ των κατηγορουμένων 17 κάλικες, από τους οποίους οι 15 ήταν συγκεντρωμένοι σε σωρό.